σολέ, φρύλο σολέ, φρύλο σολέ από λωνά. Φρύλο σολέ, φρύλο σολέ, φρύλο σολέ, ολέ, ολέ. Φρύλο σολέ από λωνά. Πρωτάθλημα, πρωτάθλημα, η ώρα σήμανε παιδιά. Άναψε φως, νίκης πυρσός, σήμερα βάλτε γιορτινά. Πρώτη φορά, όλη θεριά, όλοι ας πούμε δυνατά. Τραγουδιστά, τραγουδιστά, όλοι ας πούμε δυνατά. Φρύλο σολέ, φρύλο σολέ, φρύλο σολέ από λωνά. Φρύλο σολέ, φρύλο σολέ, φρύλο σολέ, ολέ, ολέ. Φρύλο σολέ από λωνά. Πρωτάθλημα, η ώρα σήμανε παιδιά. Άναψε φως, νίκης πυρσός, σήμερα βάλετε γιορτινά. Πρώτη φορά, όλη θεριά, όλοι ας πούμε δυνατά. Τραγουδιστά. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στο ένατο Πεμουταλίο podcast. Μαζί σας και σήμερα ο Κωνσταντίνος και ο Νεοκλής. Ο Νεοκλής και ο Κωνσταντίνος. Γεια σου, Κότσο μου. Γεια σου, Νεοκλή. Να υπενθυμίσουμε ότι όσοι φίλοι θέλουν μπορούν να συμμετέχουν στη συζήτηση μέσω των comments στο Facebook και ότι το σημερινό επεισόδιο, όπως και όλα τα άλλα, θα ανέβουν στο channel μας, στο YouTube, αλλά και στο Spotify. Μεγάλη νίκη σήμερα για την ομάδα, πολύ σημαντική. Τρίποντον το οποίο πιθανόν να δημιουργεί και καινούργια βαθμολογικά δεδομένα με μια μεστή εμφάνιση, πανάξια νίκη. Κοτσό, πέμω αλλία. Όπως είπες, Νεοκλή μου, πανάξια νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό, στη Λευκοσία, 2-0. Ένας Ολυμπιακός που αποδείξε, βασικά έχει δύο χρόνια που δείχνει ότι έχει μια ομάδα με ποιότητα, με παίχτες όπως το Σαρφό κτλ. 2-0, που πιστεύω ήταν τιμητικό, ας το πούμε, για τον Ολυμπιακό το 2-0. Ήταν με διαφορά καλύτερη εμφάνιση, πολλά με διαφορά όμως. Νομίζω είναι κάτι το οποίο έχω αμφισβήτησης. Οι τελικές, τα στατιστικά του παιχνιδιού, αλλά και το πόσες κλασικές ευκαιρίες δημιουργήσε σήμερα η ομάδα, ένα αφήνει αμφισβήτηση είναι ότι κέρδισε η καλύτερη ομάδα. Και το 2-0, όπως είπες, μάλλον είναι και τιμητικό για τον Ολυμπιακό, όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Με πάρα πολλές ευκαιρίες για να τελειώσει το παιχνίδι πολλά πιο νωρίς. Και νομίζω ότι η εμφάνιση η νίκη ήρθε ίσως στην κατάλληλη στιγμή. Κάτι το οποίο εντονίσαμε από το πρώτο podcast, ότι η ομάδα, κατά τη γνώμη μας, και νομίζω συμφωνούμε και δυο, ότι θα δείξει και θα βγάλει χαρακτήρα στα παιχνίδια που είναι must win, όπως ήταν το σημερινό, και όπως είναι τα παιχνίδια που ακολουθούν με δόξα, αλλά και ΠΑΕΚ. Γιατί θα παίζουν οι άλλοι μεταξύ τους ντέρπι και είναι ευκαιρία να δημιουργήσεις βαθμολογικά δεδομένα. Επίσης, ψυχολογικά η ομάδα θεωρώ ότι στο απόγειο της ο κόσμος είναι και πρέπει να είναι κοντά σε την προσπάθεια που γίνεται. Και όπως είπε και ο προπονητής αλλά και ο Φανουριός, δεν πρέπει να ασχολούμαστε πλέον με το τι έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Μια καινούργια προσπάθεια η οποία από ό,τι φαίνεται και βγάλει αποτελέσματα στο ύπεδο, αλλά αφήνει και ικανοποιημένο τον κόσμο. Έτσι. Αυτό που θέλουμε και εμείς οι οπαδοί. Να βλέπουμε έναν Απόλλωνα να κάνει καλές εμφανίσεις, να παίρνει τα παιχνίδια. Όπως είπαμε, τώρα να δείξεις κατά πόσο μπορεί η ομάδα για τον τίτλο. Και σήμερα πιστεύω έδειξε το. Κοίταξε, είναι η διάρκεια που να σου δώσει. Ακριβώς όμως. Φτάνει ότι έδερε σήμερα ο Ολυμπιακός στη Λευκοσία. Έχει συνέχεια. Όπως είπε και ο Φανούριος, μαραθώνιο στο πρωτάθλημα. Υπάρχουν πολλά παιχνίδια ακόμα. Αλλά σίγουρα
και βαθμολογία, αλλά και οι εμφανίσεις σαν τη σημερινή είναι θεραντικά. Είναι θεραντικά, υπάρχει αισιοδοξία. Κοίταξε το γεγονός ότι άλλοι παίζουν μεταξύ τους και εσύ παίζεις δύο παιχνίδια με θεωρητικά υποδιέστερες ομάδες, γιατί ο Απόλλωνας είναι η φανέλα, είναι η στόχη της κάθε ομάδας, πρέπει να πιάσει τους επόμενους έξι πόντους. Και για μέ που δημιουργούνται κάποια δεδομένα τα οποία μπορεί να σε βοηθήσουν και αύριο που να παίζεις τα συνεχόμενα ντέρπι. Αλλά έχει πάρα πολύ δρόμο, το εθαρρυντικό όπως είπες είναι η προσπάθεια που έγινε, κάτι το οποίο τονίζαμε που την πρώτη αγωνιστική, το γεγονός ότι γίνεται προσπάθεια, οι ποδοσφαιριστές προσπαθούσαν και σιγά σιγά φκένουν και οι αυτοματισμοί, φκένουν και οι πολλές τελικές, κάτι το οποίο είπαμε που την αρχή ότι ήθελε δουλειά. Και καλές εμφανίσεις. Ναι, και κατ' επέκταση είναι καλές εμφανίσεις. Κοιτάξτε, νομίζω χαρακτηριστικό είναι ότι η ομάδα έχει φέτος, αν δεν κάνω λάθος, και ας μας διορθώσουν οι φίλοι, 4 clean sheets, με Ροπέρς Κατελάρη και τα 4. Άρα το γεγονός που είπε και ο προπονητής στην προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, τούτο μου δά που ήθελα σταθώ. Μα έρχεται λαλή σου ο ίδιος ο προπονητής ότι ο Κατελάρης και ο Ροπέρς εδέσαν, νομίζω εμείς είμαστε πεύθυλος. Όχι, σίγουρα μας πεφτυλώς, είναι το θέμα. Κάτι ξέρουν παραπάνω. Κοιτάξτε, βλέπεις μια βελτίωση, συγκρίνεται παιδιά για όνομα του Θεού ότι την εμφάνιση κυρίως αμυντικά στα παιχνίδια με τη Ζήλινα με το σημερινό παιχνίδι και το προηγούμενο που εντάξει, ο Ολυμπιακός έκαμε μια δύο ευκαιρίες, εφάνηκε και ο τερματοφύλακας, έπιασε εκείνο που έπρεπε να πιάσει. Μα εντιαμε, εντιαμε που θέλεις τους τερματοφύλακες. Ακριβώς. Άμα έχεις τον αντίπαλο να σου κάνει μια φάση, μεγάλη φάση όπως χάσαν σήμερα στον Ολυμπιακό. Να φανεί ο αμύο τερμαφύλακα. Μια φάση να εμπιάσει. Μα πρέπει να σε κρατήσει. Γιατί σήμερα μπορούσε κάλλιστα, για παράδειγμα, στο τετατέτ. Ναι, μπορούσε πολύ εύκολα να δεχτεί τον κόλπο του Ολυμπιακού. Που τζάμπο καμία φάση. Και με την Πάφο. Δηλαδή η συνεισφορά τη άμυνα του τερματοφύλακα είναι τεράστια. Βλέπουμε να δημιουργεί η ομάδα πολλέ ευκαιρίε. Σήμερα έφτασε δύο κόλπου σέντερφορ. Με τα χαρά είδαμε το δεύτερο γκολ του Γιάνγκα και το πρώτο του Ταμπό, το πρώτο φέτος. Ναι, και ελπίζουμε να είναι το πρώτο που τα πολλά. Γιάνγκα, professional τέλειωμα, center four. Είπε και ο προπονητής για να εξηγήσει λίγο τις αποφάσεις του στη διάσκεψη, αν και ερωτηθεί για να ακριβώς για το λέει ότι έχω συγκεκριμένου striker αναλόγως τι θέλω. Δηλαδή μπορώ να θέλω περισσότερη ταχύτητα, μπορώ να θέλω πιο... Είναι μαζί, είναι διαφορετική όταν μου με το διαφορετική ποδοσφαιριστές, ναι, νομίζω ότι είναι διαφορετικά πράγματα στο παιχνίδι. Αλλά η εμφάνιση overall ήταν θετική. Λέει, είδαμε και ο φίλος ο Πάμπος MVP όλοι ποδοσφαιριστές. Άρα νομίζω συμφωνώ και λίγο άδικο να καταπιαστούμε από κάποιους. Συν τους προπονητές. Συν τον προπονητή, γενικά το team του που φαίνεται ότι γίνεται δουλειά. Και νομίζω σαν οπαδί του Απόλλωνα, το μοναδικό που έχουμε να κάνουμε είναι να στηρίξουμε την προσπάθεια. Σίγουρα να έρθουν και τα επιτυχία αποτελέσματα, αλλά φαίνεται ότι γίνεται δουλειά και πρέπει να σταθούμε όλοι κοντά στην ομάδα. Εν χωρεί πλέον οποιαδήποτε συζήτηση για το παρελθόν εν παρελθόν, το παρόν εν παρόν. Θα νομίζω κάτι έτσι είπε και ο Τσόρνικερ. Φίλε, εν έχεις πλέον την πολυτέλεια να στέκεις. Και ένας προπονητής που δεν ήταν πέρσι. Που είπε ότι δεν πρέπει να σκεφτόμαστε το πέρσι, που ούτε ο ίδιος, αλλά ούτε παραπάνω από τις ποδοσφαιριστές που υπάρχουν στο ρόστερ του αν ήταν πέρσι. Φίλε, είναι μια καινούργια χρονιά. Το πέρσι ήταν πέρσι, το φέτος εφέτος. Πιάσε άλλες ομάδες που πέρσι ήταν φαβοροί, διεκδικήσαν, πιάσαν το πρωτάθλημα και φέτος είναι στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας. Για παράδειγμα, η Ομόνια αυτή τη στιγμή έχει μαζί μας 11 βαθμούς διαφορά και με την ΑΕΚ 13. Σημαντική βαθμολογική διαφορά. Καταλάβες, η ανόρθωση είχε μαζί μας 9 πόντους διαφορά, αν κάνω λάθος, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω ναι. Και 11 με την ΑΕΚ. Ξανά. Με την απώλεια, με την ήττα της ΑΕΚ χτες που τον Άρη είναι πίεση 7 που είναι ΑΕΛ. Ναι, αλλά τα αποτελέσματα, κυρίως στον τελευταίο διαγωνιστικό, δείχνουν ότι δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Μα και όχι μόνο τώρα. Φίλε, όταν παίζει η ΠΑΕΚ με την Ομόνια και κερδίζει η ΠΑΕΚ, που ήρθε από τη δεύτερη κατηγορία. Όταν παίζει ο Άρης με την ΑΕΛ, ο Άρης ήρθε από τη δεύτερη κατηγορία, ανεξαρτήτως αν μπήκαν λεφτά κλπ. Ομάδες που ήρθαν από τη δεύτερη κατηγορία, αν επέξα δύο διεκδικητές του περσινού πρωταθλήματος, η μια ήταν πρωταθλήτρια ομάδα και τις εκερδίσαν. Όχι δεν δυσκολέψαν τις, εκερδίσαν τις. Οι διαφορές μεταξύ ομάδων μου είναι πάρα πολύ μικρές. Και αν μου επιτρέπετε να πω και με σχετική ανέση. Άρα
νομίζω είναι τυχαία τα πράγματα και νομίζω είναι καμπανάκι του για τα επόμενα παιχνίδια. Γιατί ναι, μεν σήμερα κερδίσαμε πολλά καλή εμφάνιση, είναι σημαίνει ότι απαραίτητα να κερδίσουμε και δόξη. Αν ναι, δέραμε το Ολυμπιακό, καθόμαστε πίσω. Ακριβώς. Γιατί εμφάνιση... Ίδια σοβαρότητα, ίδια πειθαρχία, να πάει να δέρουμε και τη δόξα και την πάει. Μα δαμέ να δείξεις ότι έχεις το χαρακτήρα. Και emotional intelligence που λέουν διάφοροι προπονητές, είναι το πράγμα, η διαχείριση των συναισθημάτων. Πρέπει η ομάδα να διαχειριστεί τα συναισθήματα της, καλά ή κακά. Το ίδιο είναι και ο κόσμος. Και αμέ να γίνει διαφορά, και αμέ να δείξεις αν όντως μπορείς για το κάτι παραπάνω. Διότι και προηγούμενα χρόνια είχες καλές ομάδες και προηγούμενα χρόνια παίξες σε κάποια παιχνίδια εξαιρετικό ποδόσφαιρο. Και ντέρπι, θυμηθούν τεσσάρες, πεντάρες, εξάρες. Άρα, στη διαχείριση, για μένα το κλειδί. Και νομίζω τα οι ενδείξεις που έχουμε από τον προπονητή για μένα είναι θετικές. Τα όσα λέει και στη δημοσιογραφική είναι η εξήγηση που διά. Παράδειγμα λέει, σήμερα σκοράμε τουλάχιστον το 10% των ευκαιριών μας. Σουρεαλιστικό, αλλά 10% των ευκαιριών σου είναι πολύ. Δηλαδή, αν πιάσεις το 20%, ακόμα καλύτερα. Να έχεις παιχνίδια που θα κάνεις 15 τελικές, να κάνεις πιο λίγες. Ναι, είναι ένα θέμα. Θέμα. Άρα, χρειάζεται σωστή διαχείριση. Θέλετε να πάμε στα comments, γιατί έχουμε ήδη αρκετά. Θέλεις να ξεκινήσεις, ρε Κοτσό. Ναι. Ο Μάικ ανάψε φως Νίκης Πυρσός. Γεια σου, Μάικ μου. Μπράβο, Απολλωνάρα μου. Καλύτερος Απολλωνάς φέτος. Νομίζω με διαφορά. Νομίζω συμφωνούμε, ναι. Ο φίλος Αλέξανδρος λέει για τον Αλμπάνη πώς σας φάνηκε μέχρι στιγμής. Δανεικός. Μπορούμε να το αγοράσουμε. Ναι, δανεικός Αλμπάνης. Αν δεν κάνω λάθος, ναι. Σημαντικός ποδοσφαιριστής έδειξε. Μα νομίζω και σήμερα έδειξε. Είχε 2-3 τεράστιες ευκαιρίες. Έδειξε ότι μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Νομίζω τυχερή με τον Αλμπάνη, γιατί ήταν να δω κουδάν εικόνα, δεν κάνω λάθος, για τον Ντάνκοβιτς και δεν ήθελε να πάει στην ομάδα που τον ήθελε. Ήταν μια ομάδα της Αυστρίας ή της Δανίας και γι' αυτό έπρεπε να φύγει ο Αλμπάνης. Άρα και εγώ συμφωνώ ότι είναι πολύ σημαντικός παίχτης ο Αλμπάνης. Ο φίλος Δημήτρης λέει, δώστε γυρ και είδωρ του Γερμανού. Σιγά σιγά φίλε, σιγά σιγά γιατί στην Κύπρο μπορεί ένας προπονητής να κάνει δυο νίκες, να γίνει προπονηταράς, να κάνει και δυο ήττες και να τον γιουχαΐζουν. Άρα... τουλάχιστον μετά που βλέπουμε τούτες τις πρώτες 8 αγωνιστικές, δείχνει ότι είχαμε δουλειά. Αξίζει τη στήριξη. Αξίζει τη στήριξη. Ο φίλος ο Ανδρέας λέει νομίζει δεν έχουμε option για τον Αλμπάνη. Δεν έχουμε, δεν ξέρω. Νομίζω να πρέπει να το κοιτάξουμε. Όντως, εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός παίχτης, διά στοιχεία τα οποία δεν είχαμε πριν ο Αλμπάνης. Στο ένας εναντίον ενός, ξεκάθαρα ότι πάει ένας εναντίον ενός και είναι πολλά καλός. Άδειξε το τρέμει την Πάφων και σήμερα με τον Ολυμπιακό. Και ο φίλος ο Πάμπος λέει ότι δεν έχουμε όψιον για Αλπάνη, άρα πιθανόν να μην έχουμε. Ο φίλος ο Μάριος λέει πολύ σημαντικό παιχνίδι με τη δόξα στην αγωνιστική από ΕΛΑΕΛ ΑΡΙΣΑΕΚ. Ευκαιρία ίσως και για πρωτιά, πιθανόν υπάρχουν και άλλα αντέρπι που ακολουθούν στη συνέχεια. Ένα παίξει και εσύ τα αντερπίζω, αλλά είναι τούτο που λέμε, φίλε Μάρια, συμφωνώ ότι ένα παιχνίδι με τη δόξα στην έδρα σου είναι must win. Ναι, χωρί οποιοδήποτε άλλο αποτελέσμα. Τούτες οι δικοί αγωνιστικές, τούτοι οι έξι βαθμοί. Μπορεί να φανεί λίγο υπερβολικό, μπορεί να πω, αλλά με τούτους τους έξι βαθμούς, αν με το καλό τους πιάσει και με δόξαν και με ΠΑΕΚ και σε συνδυασμό με τα αντερπί που να παίξουν μεταξύ τους έτσι, μπορεί να ανοίξει μια διαφορά με κάποιες ομάδες που πάνε για πρωτάθλημα, ανοίξει μια διαφορά που είναι δύσκολο να αλλάξει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει. Σε ένα πρωτάθλημα ήδη τώρα, όπως είπες πριν με τη Ομόνοια, 11 βαθμούς είναι εύκολο. Ειδικά τώρα με τις 12 ομάδες, είναι καθόλου εύκολο. Όχι, σίγουρα είναι καθόλου εύκολο. Εν τούτα τα βαθμολογικά δεδομένα που πρέπει να δημιουργήσουμε, ούτως ώστε όταν έρθουν τα αντέρπι να έχουμε και εμείς το περιθώριο λάθους. Διότι νομίζω είναι απίθανο κάποιος, όπως είναι το πρωτάθλημα φέτος, να το πάρει. Είναι ακριβώς, επειδή είναι να έρθουν απώλειες, σίγουρα. Για όλες τις ομάδες. Κολ, ο φίλος ο Πάμπος λέει ο Κολ ήταν αλάθαστος ακόμα ένα παιχνίδι. Φίλε, είπαμε τα, νομίζω κάθε podcast που λέμε για τον Ισρα Κολ, φοβερός παίχτης, αθόρυβη δουλειά. Κοίταξε, νομίζω ένα ραχόκο καλιά στη μεσαία γραμμή. Απίστευτα τρεξίματα, κόφκι, μοιράζει. Σταμάτη τα τρεξίματα. Ασταμάτητα και παίζεις με δύο παίχτες στο κέντρο. Άρα πρέπει να έχεις πολλά καλούς μπαλαδόρους. Και για να έχεις το ρυθμό, και σήμερα ήταν πολλά καλή ομάδα. Για ποιον παίχτη να πούμε, για τον Μαυρέα, από εδώ και ένα assist. Άρα μπήκε ακόμα ένας παίχτης μες στην εξίσωση. Πολλά σημαντικός παίχτης ο Μαυρέας. Η δεξιά μας πλευρά σήμερα ήταν
πάρα πολλά καλύτερα. Ήταν αντί μας πλευρά. Ναι, ναι. Και προσπάθησε ο προπονητής του Ολυμπιακού να το αλλάξει. Ευτυχώς αργά. Διότι βάλε τον Μπεχλιβάη αριστερό μπακ χαφ και αλλάξε, βάλε τον Μανρίκε. Ήταν λίγο έκπληξη να ξεκινήσει τον Μπεχλιβάνη. Και εκμεταλλεύτηκε τον νομίζω ο προπονητής μας με τα ανεβάσματα και του Μαυρία και τη δουλειά του Αλπάνη. Ο Μιχάλης διερωτάται αν έρθει ο Τζουμ, δηλαδή με το κόλ τι θα γίνει. Μακάρι να έχουμε επιλογές και να δούμε το πρόβλημα, Μιχάλη μου. Πάντως σήμερα ήταν αποστολή, όποιος δεν το παρατήρησε. Εντάξει, μέχρι χρησιμοποιήθηκε. Ναι. Νομίζω είναι κάτι που είπε ο προπονητής στο προηγούμενο παιχνίδι, ότι θέλει τους ποδοσφαιριστές να είναι 100% έτοιμοι. Όταν δεν είναι 100% έτοιμοι. Ναι, ίσως είναι θέμα ψυχολογίας που πήγε στην αποστολή. Κοίταξε, υπάρχει international break. Δεν ξέρω κατά πόσο ο Τζούμε να είστε κλείσει τη Εθνική Καμερούν. Αν δεν είναι ευκαιρία να καλύψει το χαμένο έδαφο και μετά την. Με όλον το σεβασμό μου, μακάρι να μην είναι. Εντάξει, ρε φίλε, για την ομάδα μα σίγουρα προτιμούμε οι παίχτε να είναι υγιεί. Άμα είναι υγιεί, μακάρι να πιένει με την εθνική του άνθρωπο. Αλλά νομίζω, σαν όταν δεν έχει παίξει παιχνίδι, θεωρώ το λίγο απίθανο να πάει να παίξει με την εθνική. Είναι σημαντικό ποδοσφαιριστή. Μιχάλη μου, και μακάρι να μπει στην ομάδα και υπάρχει χώρος και για τον Κολ, και για τον Τζουμ, και για τον Χάμπο, και για τον Ντανίλο Σπόλιαρης που μπήκε μέσα και ήταν θετικός. Για ακόμα ένα παιχνίδι, να το πω, ένα παίχτης που βάλει το πόδι του, μπαίνει μέσα στις φάσεις, εφοάται σε μια θέση που χρειάζεται σήμερα να γίνει αλλαγή. Ο Χάμπος εγκουράστηκε σε κάποια φάση και όταν ο Ολυμπιακός επίεσε για να... Όχι μόνο ο Χάμπος, γενικά υπάρχουν παίχτες που... Κάποιες φορές δείχνουν σημάδια κόπωσης. Και ο Σδράτη έδειξε σήμερα. Εν τούτο που είπαμε ότι ο Σδράτη είναι τόσο ποιοτικός ποδοσφαιριστής που δυστυχώς ελπίζουμε τουλάχιστον να μην δημιουργηθεί μια σχέση εξάρτησης. Δηλαδή να εξαρτάται η ομάδα από τον Σδράτη. Αλλά σήμερα ήταν και ήταν goal και assist που άλλους ποδοσφαιριστές. Ναι. Αν και ο Σδράτη έδωσε παρεβάλε στο φάουλ στον ταμπό, εντάξει δεν πήγε τον goal, αλλά δείχνει το πόσο σημαντικό είναι. Γενικά από την επίθεση και μπροστά σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, είχαν όλοι τις ευκαιρίες τους. Ναι, είχαν όλοι τις ευκαιρίες τους. Και μεγάλες ευκαιρίες. Ο Μόλ νομίζω κάνει το καλύτερο του παιχνίδι που πρέπει να μπορείτε στην Κύπρο, αν ξέρω. Πάντως, ανάμιση χρόνο στα όλα, όντα θέλω να κάνουμε τις εμφάνισεις. Και σε τα πάντα το σιούτ του Σδράτη, απίστευτη απόκριση. Και του Αλπάνη. Ο φίλος ο Μάριος λαλεί, άμυνες, βγαίνουν προαθλήματα. Σωστό, ναι. Θέλω να κομμεντάμε. Ναι, σωστό. Είχαμε πολλές χρόνια στην καλύτερη επίθεση με διαφορά που το δεύτερο, αλλά δεν είχαμε. Να νομίζω πιο κλασικό παράδειγμα ήταν το 2014-2015 που ναι. Θυμάσαι που είχαμε μπροστά Σανγκόι, Ρέζε και πράγματα και είχαμε διαφορά την καλύτερη επίθεση, αλλά νομίζω ότι την πιο άσχημη άμυνα τρίτη άρτη από τέλος την πιο άσχημη άμυνα και πλήρωσες το τέλος. Είναι. Ο φίλος, ας διαβάσω το κομμέντο ναι. Του Ρουγίνου. Πολύ καλή εμφάνιση από την ομάδα μας. Πάμε για τώρα για το διπλό με τη Δόξα. Ένα διπλό στο Τσίρο που παίζουμε. Παίζουμε δύο συνεχόμενα στο Τσίρο. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας και μόνο με συσπήρωση και με λίγη περισσότερη πίστη από τον κόσμο θα ξαργυρώσουμε τις καλές εμφανίσεις για το προάθλημα. Ούλον από όλον. Νομίζω συμφωνώ. Μέχρι την τελευταία τελεία συμφωνούμε, φίλε. Η παρουσία του κόσμου, η συνεισφορά του κόσμου στο γήπεδο, κυρίως τα εντός έδρας παιχνίδια, είναι πάρα πολύ σημαντική. Διότι έρχονται δύο παιχνίδια στην έδρα μας, ετονίσαμε και πριν πόσο σημαντικά είναι, βαθμολογικά, ψυχολογικά, δύο χρόνων, από όλες τις απόψεις. Στους ποδοσφαιριστές άλλους να μπουν, δεν θα τα ξαναπούν έξω και γιατί να μπουν, γιατί είναι κουραστικό να λέμε κάθε εβδομάδα τα ίδια. Αλλά πρέπει ο κόσμος, όσοι πάνε γήπεδο, να στηρίζουν την προσπάθεια που το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό είχαμε και παιχνίδια που ήταν αναποθηκές και εγώ πιστεύω να έρθουν κι άλλα με αναποθηκές. Άρα χρειάζεται πολύ στήριξη. Έβλεπα πριν ένα στατιστικό στις πρώτες 8 αγωνιστικές του προαθλήματος, 5-6 που το πιάσαμε, έκαναμε 3 ανατροπές. Άρα το να βγάλεις χαρακτήρα στα παιχνίδια και κάτι που βγάλει η φετινή ομάδα, ελπίζω να μην είναι σύμπτωση. Εν κάτι το οποίο πρέπει να συνεχίζει και χρειάζεται στήριξη του κόσμου. Γιατί όποιος θυμάται εκείνη τη χρονιά, ήταν γεμάτα πέταλα, γεμάτες κερκίδες μέσα έξω. Ήταν άλλη γερή φυσικά. Άλλη γερή, σίγουρα. Κότσο μου, θέλει να συνεχίζουμε με τα comments γιατί έχει πάρα πολλά για να προλάβουμε να τα διαβάσουμε φέτος. Φέτος λέω, σήμερα. Ο φίλος Οντίνος λέει ο καλύτερος από όλους μας φέτος. Καλύτερη εμφάνιση.
με διαφορά. Ο φίλος ο Δημήτρης, εντός που έκαμε το comment πριν για το Γιρ Κέιδορ για το Τσόρνικερ και λαλίδαμε εννοεί για να έρθει ότι η παίχτη θέλει ο ίδιος. Τώρα ο Γενάρης. Κοίταξε, αν η ομάδα είναι κοντά, νομίζω η διοίκηση πρέπει να ικανοποιήσει τα θέλω του προπονητή. Όπως πέρσι έγινε μια υπέρβαση με τον Μπίσεσβαρ, θεωρώ ότι και φέτος πρέπει να το γίνει. Το ξαναλέμε για τον Νικόλας την κοινή. Ναι, αλλά την κοινή μόνος τους να μην αρκετός, γιατί σε μια ηλικία δεν ξέρεις πώς να χτυπήσω μετά από χειαστούς. Ναι, εννοείται συν τον την κοινή. Τον την κοινή. Ναι. Και κυρίως αν πουληθεί ο Σαλάι και να έρθουν λεφτά στα ταμεία της ομάδας, πρέπει να γίνει υπέρβαση αν είμαστε κοντά. Άρα, χρειάζεται εμβολιασμό στο Γενάρη και νομίζω για όλες τις ομάδες που είναι κοντά στις προεσθέσεις, η μεταγραφική του Γενάρη είναι πολύ σημαντική. Να σχολιάσω ένα λεπτό, κότσο πριν να συνεχίσεις. Ναι. Το μήνυμα του φίλου του Εμίλιο, αφαιρούμε τον Μάικ να μιλήσει. Εμίλιο μου, εμείς φέρνουμε τον έτσι, ως έρχεται. Να μας πει ο ίδιος. Να μας πει ο ίδιος. Μάικ, είναι ανοιχτή η πρόσκληση. Σχολιάσαμε για τα options του Αλπάνη, για το call. Γεια σου Στέφανε μου. Πολύ καλή εμφάνιση του Μαυρία, νομίζω ο καλύτερος, ίσως από τους MVP νομίζω εγώ, ρε κοτσο Μαυρία σήμερα, η assist. Έδωσε και... Ενώ που θέλεις. Μα χρειάζεται τον ίδιο, λέμε μετά για τον Μαυρία. Ένας και με διόμονη άρεσε μου που έπαιξε πάλι βασικός. Ήταν πολλά καλός, ναι. Και έδωσε και ακόμα μια μπάσα σήμερα, πολλά γλυκιά σέντρα του Νταμπό στο δεύτερο ημίχρονο. Και σίγουρα μπορεί να κάνει πολλά καλό συνδυασμό με τον Αλμπάνι. Στη δεξιά πάντα, αλλά εντάξει, φυσικά Αλμπάνι, Ζράτη αλλάζουν πολλές φορές. Υπάρχει εδώ ένα κόμμα που λέει ότι ο Ζράτη τραβά παίχτες πάνω του, γι' αυτό φεύγει πιο εύκολα η μπάλα στα πλάγια. Κοιτάξτε, όντως θέλει παίχτες να τον μαρκάρουν. Τον κουμαντάρουν. με την Πάφον επέρασε μισή ομάδα. Άρα ναι. Ο φίλος ο Νεόφυτος λέει: ο Στόρ τελικά λογαριάζεται από το Τσόρνικερ. Έδειξε, έπαιξε σήμερα. Έπαιξε 5-10 λεπτά. Μετά το 2-0 όμως. Εντάξει, έδωσε ανάσες στον πίτσα, να δεν κάνω λάθος, που έφυγε έξω. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, να χρειαστούν, φίλε μου, όλοι οι Σεντερφόρ και ο Ίντζα, ο οποίος δεν ξέρω αν ήταν, νομίζω δεν ήταν καν 18 σήμερα. Μα έτσι όπως μου έδειξε ο Τσόρνικερ, δεν νομίζω να χρησιμοποιεί παίχτες απλά να τους βάλει για γεμοσιά, ας το πω έτσι. Νομίζω να... Κοιτάξτε, να σου πω, αν και είναι κάτι το οποίο είπε ο προπονητής, φαίνεται τουλάχιστον σε μένα ότι ο προπονητής προσπαθεί να χρησιμοποιεί συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές για να αφομοιώσουν το σύστημα του πιο γλύωρα. Κάτι το οποίο έκαμε ο Τζον Μπέρκ όταν ήρθε στην Ομόνια, έλεγα, μα γιατί έκαμε μια αλλαγή. Έκαμε μια αλλαγή γιατί θέλει οι παίχτες να μάθουν το σύστημα. Και ο Απόλλωνας, αν προσέξετε, παρόλο που χρησιμοποίησε πολλούς ποδοσφαιριστές, οι αλλαγές είναι συγκεκριμένες σχεδόν κάθε παιχνίδι. Οι παίχτες που μπαίνουν, κάποιοι να είναι δεκάδα, κάποιοι να είναι εκτός, αλλά μικρών σχετικά το πουλ των παιχτών που χρησιμοποιεί ο Τσόρνικερ, ίσως για τον λόγο που μόλις είπαμε, το να εμπεδώσουν το σύστημα του, και φαίνεται ότι σιγά σιγά match με match δείχνει ότι παραπάνω τουλάχιστον ποδοσφαιριστές της ομάδας να πιάνουν το πλάνο του προμήθη. Ναι, και είπαμε το και σε παιχνίδια που χάσαμε ότι και με την ΑΕΚ η ομάδα έπαιξε, εντάξει, έχασες 4-1, okay, όπως έχασες μια ατομικά λάθη, με την Ομόνια ήταν ακόμα καλύτερη. Με την Πάφο ήταν ακόμα καλύτερη. Σήμερα, στο απόγειο της. Ναι. Περιμένουμε και στα επόμενα παιχνίδια ανάλογη συνέχεια. Κυρίως που να υπάρχει το international break, περιμένω να δούμε μετά την διακοπή και άλλους ποδοσφαιριστές. Αλεσάμι, εκτός τραυματίας. Βούκασιν, και ένα θέμα το οποίο να πρέπει να δούμε είναι ότι ναι, ετέρκασε ο Ροπέρς μαζί με τον Κατελάρη, αλλά ο Κατελάρης νομίζω με την δόξα να έχει δικαίωμα συμμετοχής. Λόγω καρτών. Είναι μα να έρθουν τότε, να έρθουν και για το Σδράτιο Στόριο. Και ο Σδράτιο Στόριο. Άρα πρέπει να έβρεις τις λύσεις μέσα από την ομάδα για να καλύψεις κάποιους βασικούς σου ποδοσφαιριστές. Κάμε ένα κόμμεντα με φίλος ο Νικόλας. Όλη εξαιρετική σήμερα, εκτός του Χάμπου, λόμπασες πίσω, κανεί. Ως πω για ρίτσε μια λωμένος παίχτης που διαβάζει φάσεις για να μην παίζει βασικός δηλαδή. Κοίταξε φίλε, ο Χάμπος ναι, σε 2-3 περιπτώσεις που μπορούσε να παίξει πιο γλυόρα μπροστά, επέλεξε να παίξει σίγουρα πίσω. Να παίξει τη σίγουρη μπάσα προς τα πίσω. Εντάξει, που η άλλη παίζει σίγουρα πίσω, αλλά... καθυστερεί λίγο την ανάπτυξη. Εντάξει, η ομάδα παίξε καλά όμως σήμερα. Είναι κρίμα να σταθούμε τώρα αν κάποιος παίχτης έκανε μεμονωμένα λάθη. Με την Πάφο ήταν πολύ καλός ο Χάμπος. Ναι. Νομίζω γενικά overall οι παίχτες πιάσαν καλή απόδοση. Όλοι. Ότι ο Σπόλιαρης ίσως αξίζει ευκαιρίας, νομίζω παίρνει τις ευκαιρίες του σιγά σιγά.
και με το Αποέλ τον έριξε μέσα ο Τσόρνιγερ στα βαθιά και σήμερα μπήκε μέσα και βοήθησε και νομίζω υπολογίζεται. Και με την Πάφο νομίζω, την προηγούμενη αγωνιστή. Εντάξει, με την Πάφο μπήκε πάλι μετά το 2-0 φυσικά. Αλλά δαμέ είχε σημαντική συνεισφορά για μένα σήμερα. Δηλαδή μπήκε και έκαμε εκείνο που έπρεπε να κάνει. Ναι. Και στα προηγούμενα παιχνίδια. Άρα σίγουρα αξίζει ευκαιρία. Τώρα κατά πόσο αν ο προπονητής τον υπολογίζει για βασικό ή νομίζω είναι κάτι που είναι να φανεί στην πορεία. Ο ίδιος ξέρει, ναι. Απάντησε στο φίλος ο Μάικ ότι έχει σχέση με Απόλλο, έρχομαι με τα χίλια. Μιχάλη μου, ξέρω σε και είμαι 100% σίγουρος ότι εννοείς το και να μιλήσουμε, να το κανονίσουμε, να έρθει να μας πεις τις απόψεις σου με την πρώτη ευκαιρία. Ο φίλος ο Άκης λέει πολύ καλή εμφάνιση ομάδα σήμερα. Ο φίλος ο Μιχάλης, είμαστε εν τέλει σήμερα. Το τέλειο εξαρτάται και πώς το σκέφτεται ο προπονητής. Ο φίλος ο Πάμπος, παιδιά, μιλάμε για σταμάτιο pressing, είναι λογικό να κουράζονται παίχτες. Ξέρεις ποια είναι η διαφορά. Έχει κάποιους παίχτες που δείχνουν σημάδια κουράσης. Ναι, διάφωνο. Αλλά πιστεύω ότι αν το έκαμε άλλη ομάδα του on the pressing, θα ήταν φιερμένη. Κοιτάξτε, ότι εν τούτον ξαναείδα το. Φέτος από όλα για μένα πολλά αθλητικός. Ναι. Πολλά αθλητικός. Και τούτο νομίζω ότι είναι 100% θέμα προπονητή. Είναι θέμα προπονητή και είναι κάτι που έφτιανε που μέσα από το κολόσι για τις δυνατές και σε κάποιες περιπτώσεις. Ναι, το είναι προετοιμασία στο καλοκαίρι. Προπονήσεις παρόλο που η ομάδα δεν έπιανε εξωτερικό. Και πρέπει να το πούμε τούτο. Το ότι μια ομάδα που δεν έπιανε εξωτερικό βγάλει τούτα τα τρεξίματα και το pressing που λέει ο φίλος. Μα γενικά, να θυμάσαι, είχαμε και θέματα με τον κορονοϊό. Δεν ήταν ομαλή καθόλου προετοιμασία. Είχαμε πολλά θέματα. Πλέρωσες στην Ευρώπη, έτσι. Νομίζω ναι. Έπαιξε μες το πιο μεγάλο ρόλο, νομίζω. Ναι, εντάξει, ήταν και το πρώτο χρονικά παιχνίδι. Η ομάδα ήταν φανερά ανέτοιμη. Ναι, μα θυμούμε, παίξαμε τη Ζήλινα και στο πρώτο παιχνίδι μιλώ. Και πριν το παιχνίδι με τη Ζήλινα, αν είχαμε και φιλικά στα πόθηκια μας. Δεν είχαμε, ενώ είχαμε παίξει την Ομόνια που ήταν ξεκάθαρα για ξεμούδιασμα στην αρχή μου στην Οτσόρνικερ και την ΑΕΚ στην Αθήνα. Θέλει να σχολιάσουμε λίγο τις δηλώσεις του προπονητή, γιατί εγώ εκράτησα κάτι το οποίο πραγματικά μου άρεσε να αξίω να το σχολιάσουμε. Ερώτησε τον δημοσιογράφο για το ψηλό pressing και για το θέμα της άμυνας για τα clean sheets και λέει ότι ξέρει και ο ίδιος τα κενά που δημιουργούνται πίσω όταν πιέζεις ψηλά. Αλλά στη ζωή σου δεν πετυχαίνει τίποτα χωρί να ρισκάρει. Δεν υπάρχει κάποιο επιτυχημένο που είπε χωρί να ρισκάρει. Άρα παίρνουμε το ρίσκο γιατί ξέρουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε τίποτα ψηλά. Άρα είναι calculated. Κάποιε φορέ στο ποδόσφαιρο μπορεί να υπάρχει και το ρίσκο. Μόνο στο ποδόσφαιρο στη ζωή. Ναι, ναι. Είπε του βασικά όποιο φοβάται μένει σπίτι και κοιμάται. Τσόρνιγκερ. Με λίγα λόγια. Εμεί τούτο θέλουμε. Μια ομάδα να μπαίνει μέσα επιθετικά, να κερδίσει, να επιβάλλεται. Τώρα δεν παίζουμε μόνοι μας. Σίγουρα. Κι άλλος να βρει τις φάσεις του, να βρει τους χώρους του. Υπάρχουν ποιοτικές ομάδες. Ένας Ολυμπιακός, και όσο σαρφό, είναι παίχτης. Νομίζω είναι παίχτης για νίκη. Και σήμερα φάνηκε άιστο που ενικήσαμε. Φάνηκε γιατί ο κύριος Θεούλη την προηγούμενη εβδομάδα, αντί να τον ευκάλει έξω με κότσιν, είπαμε να μην σχολιάζουμε την διαιτησία, αλλά. Ήταν ξεκάθαρη κότσιν την προηγούμενη εβδομάδα. Ένας παίχτης ο οποίος κάνει όλο το παιχνίδι του Ολυμπιακού ο Σαρφ. Είναι η κινητήριος δύναμη τους. Λείπει ο Σαρφό, εγώ δεν ξέρω πώς μπορεί να κάνει γίνει ομάδα παιχνίδι. Ναι, φαίνεται. Ο φίλος ο Στέγιος, δηλαδή μας μπράβο για την εκπομπή, να είσαι καλά φίλε. Γιώβα, Κατελάρης, Πίτας, Ράτη και Αλμπάνης, πρώτο μήχρο ήταν top. Εσταθήκαμε στον Αλμπάνη και μιλήσαμε για τον Γιωβάνοβιτς φίλε για την απόκρουση που μας εκράτησε. Που έκαμε εκείνο που πρέπει. Δηλαδή, ένας τερματοφύλακας μιας μεγάλης ομάδας θα χρειαστεί μία, δύο, τρεις φορές το παιχνίδι. Έκαμε εκείνο που πρέπει. Κατελάρης Ροπέρς, τέταρτο clean sheet με τούτον το δίδυμο. Νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Εγώ να πω μόνο ότι για μένα, κατά την άποψή μου, ο Κατελάρης αυτή τη στιγμή είναι ο καλύτερος Κύπριος στόπερ. Γιατί πλέον, όποτε μιλούμε για τον Κατελάρη, πρέπει να μιλούμε για στόπερ. Μα τούτο είπαμε τώρα. Ο άνθρωπος έπαιζε προφανώς. Και φαίνεται τούτο φέτος στη λάθος θέση τόσα χρόνια. Και εν έναν παράδειγμα ποδοσφαιριστή ο οποίος άκουσε τα πάντα, κυρίως όταν ήταν στην Ομόνια, λέει και ο Κατελάρης που πήγε φέρνει τις μεταγραφές των εκατομμυρίων και κάμα 10 χρόνια η Ομόνια να πάρει πρωτάθλημα, άκουσε τα πάντα. Φέτος έπιασε απολαμβάνει την εμπιστοσύνη του προπονητή, ψυχολογία, δίπλα από τον Ροπέρς, ο οποίος δεν χρειάζεται συστάσεις.
Έναν αμυντικό δίδυμο, ίσως το καλύτερο αμυντικό δίδυμο να πω μαζί με τους τους και της ΑΕΚ, τους οποίους είδα σήμερα, οποία είναι και εκείνοι ποιοτικοί, δεν ήξερα με την μπάλα στα πόδια, αλλά σίγουρα δυνατά παιδιά. Και σίγουρα το γεγονός ότι καταφέρνει η ομάδα και πιάνει δεύτερο συνεχόμενο clean sheet, κάτι λέει. Κάτι λέει για την ανασταλτική τη λειτουργία που ήταν η Αχίλλειος Πτέρνα κυρίως στα πρώτα παιχνίδια με Ζήλινα, με Εθνικών, φάμε δύο γκολ και σχετικά εύκολα, να λέμε την αλήθεια. Άρα υπάρχει βελτίωση και σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, ο Πίτας όταν σήκωσε την κελέν του πάνω και ήταν το Γιάνκα, εκαθαρίσαμε το παιχνίδι. Καθαρίσαμε, ναι. Καθαρίσαμε και τις φάσεις του Πίτας σήμερα. Και τις φάσεις του, ένα πολύ καλό σούτ στην αρχή. Και εγώ νομίζω παιχνίδι με παιχνίδι... Και το δοκάρι. Και το δοκάρι, ναι, εννοείται. Εγώ νομίζω παιχνίδι με παιχνίδι όταν που φαίνεται και φκένει στο γήπεδο ότι μαθαίνει ο ένας τον άλλον να βγουν παραπάνω φάσεις, να δώσει και assist φέτος, εκτός που ήταν goal. Και εγκαλά, το ισχύει για ούλους. Για ούλους ρε φίλε, ναι. Νομίζω ο τρόπος που παίζει η ομάδα επιθετικά, μόνο ευχαριστημένος μπορεί να μας αφήνει, χρειάζεται δουλειά στον goal η ομάδα. Αν το λέμε, γιατί είναι αλήθεια. Γίνεται να κάνεις τόσες ευκαιρίες και να μην το καθαρίζεις το παιχνίδι νωρίς. Σήμερα αν το πληρώσεις, ας συνεχίσεις έτσι όμως. Εν το πληρώσεις και λόγω Γιωβάνοβιτς. Ναι. Άρα χρειάζεται, για να πιάσεις το πρωτάθλημα, πρέπει να είσαι ruthless, πρέπει να αυξήσεις την ευστοχία σου, είναι ποιοτικοί παίχτες, διούς την ομάδα εκείνων που μπορούν, δεν έχουμε παράπονο, αλλά χρειάζεται και άλλη δουλειά. Νομίζω βάλουμε ψηλά τον πηχή, αλλά για να πιάσεις πρωτάθλημα πρέπει να είναι ψηλά. Είναι ρε φίλε, εννοείται. Και γι' αυτό να παίξει ρόλο και ο Γενάρης. Εννοείται να παίξει ρόλο ο Γενάρης και η επιστροφή του την κοινή και εμβολιασμός που είπαμε για τις μεταγραφές. Υπάρχουν και δύο ποδοσφαιριστές επιθετικοί οι οποίοι ακόμα δεν εμπήκαν στην ομάδα. Μιλώ για τον Στόρ και τον Ίντζα. Είδαμε λίγο Στόρ σήμερα, λίγο με τον Άρη και Ίντζα λίγα πράγματα με Εθνικό και προχτές που εμπήκε λίγο, αλλά θέλουμε και άλλη βοήθεια. Φίλος ο Μιχάλης λαλεί αν πιστεύουμε για τον προάθλιο. Θέλεις να πεις μιλήσεις πρώτος. Είσαι αισιόδοξος της παρέας. Ρε φίλε, εντάξει, εγώ πάντα είμαι αισιόδοξος. Πάντα, γενικά είσαι απολωνίστας, πάντα πρέπει να θωρείς ψηλά για μένα. Εννοείται. Να βλέπεις ψηλά, ο άνθρωπος λέει σου, είναι αθέλειστο πρωτάθλημα. Ρωτάς ξεκάθαρα, πιστεύεις έχουμε ελπίδες για πρωτάθλημα? Ναι. Ναι, πιστεύω το. Πιστεύω το, έχουμε τη δυνατότητα. Τουλάχιστον το τι έδειξαν οι άλλες ομάδες. Αν και μου αρέσει και να σχολιάζω άλλες ομάδες, αλλά πρέπει να γίνει. Πρέπει άλλους να γίνει και σύγκριση. Ναι, σίγουρα. Πιστεύω ότι μπορούμε. Γιατί ακόμα, εν τω που είπες πολλές φορές, ολοκληρωμένον τον Απόλλωνα ακόμα δεν τον είδαμε. Ακόμα δεν τον είδαμε τον Απόλλωνα και γι' αυτό που έχω τις επιφυλάξεις. Εγώ θέλω να έχω ολοκληρωμένη εικόνα. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι παίχτες δυστυχώς που για διάφορους λόγους είναι εκτός ομάδας και θέλω να τους δω πριν να εκφέρω άποψη. Εγώ νομίζω ότι η ομάδα έστω στο δρόμο πείθει με τις εμφανίσεις. Μα για να φτάσουμε στο επιθετήμι το αποτέλεσμα που σημαίνει πρωτάθλημα, πρέπει να δούμε ολοκληρωμένο τον Απολλώνα. Αν δεν το δούμε, άρα, δύσκολα. Να απαντήσω έτσι πιο διπλωματικά. Είμαστε στο δρόμο, αλλά δεν είμαστε ακόμα σίγουροι αν η ομάδα έχει τι που χρειάζεται, what it takes να πιάει το πρόθυμο. Φίλοι, αν τούτο που λαλούν και μέσα του Απόλλωνα, ειδικά φέτος, χρειάζεται να μπει τούτη ούλη πίεση. Χρειάζεται. Παιχνίδι με παιχνίδι, να πιάνουμε τους πόντους και τον Μάιερ να κάνουμε ένα απολογισμό. Κοιτάξτε, η πίεση είναι πάντα για μένα. Η πίεση είναι ο Απόλλωνας. Εντάξει, πρώτο. Δεύτερο, το θέμα είναι πώς διαχειρίζεσαι την πίεση, σε ποιο βαθμό μπαίνει η πίεση, εντάξει, και είναι και μετά μέσα από τα αποτελέσματα. Δηλαδή, μια νίκη διά στην ομάδα χρόνο. Να μπουν οι παίχτες, τούτα που λέμε, να χτίσεις μια διαφορά, να βρουν πράγματι ένα πιο ανεπιτυχές αποτελέσμα. Έχεις τούτον το leeway να κάνεις ένα λάθος. Το τζάμι μπορεί να δείξει αν έχεις και το κοκκαλούι να μπορεί να το ξεπεράσεις. Ναι, ακριβώς. Ο Απόλλωνας έδειξε το εθαρρυντικό για μένα είναι ότι έδειξε που την αρχή του πρωταθλήματος σε παιχνίδια που εστραβώσαν χαρακτήρα. Χαρακτήρα είναι πολλά σημαντικό πράγμα. Μια ομάδα να παίζει. Για φέτος μιλάς. Για φέτος, ναι, 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 ναι. Χάσες πέναρτι με το Αποέλ. Μείνες με 10 παίχτες με τον Άρη. Προηγήθηκε ο Εθνικός. Προηγήθηκε και το Αποέλ. Προηγήθηκε και το Αποέλ. Γύρισες τα παιχνίδια και πιάσεις τους πόντους που ήθελες. Άρα υπάρχει
ένας χαρακτήρας στην ομάδα, νομίζω χρειάζεται ακόμα χρόνος. Ο φίλος ο Πάμπος λέει ο Παπουνασβίλη. Ο Παπουνασβίλη νομίζω... κοίταξε, να μην κρυφκούμαστε. Ας σου πω τι πιστεύω εγώ. Νομίζω ο πρώτος υποψήφιος για το Γενάρη προς αποχώρηση. Αφού είναι παίξε ακόμα. Ακόμα είναι παίξε. Ούτε πέντε λεπτά είναι παίξε. Άρα σημαίνει ότι δεν υπολογίζει ο προπονητής. Νομίζω ναι. Νομίζω κάποιον πέρα το συμπεράνε. Μα να θυμούμε καλά, ήταν με τον Άμποι εκτός του Απόλλωνα προς τα τέλη του καλού. Τουλάχιστον έτσι λέει τώρα, ναι, ναι. Okay. Ο φίλος ο Μάικ λέει έχει τον Μάρτον να κάνουμε νίκη εκτός της Σύριου. Μα Μιχάλη μου να σου πω κάτι. Νομίζω, επειδή είπε το και ο σπίκερ σήμερα στο παιχνίδι, νομίζω λέει πλασματικό τούτο. Πολλά. Γιατί αν θυμάστε τις τελευταίες εξαγωνιστικές στα play-offs πέρσι, τα πέντε ήταν Τσίριο. Μάλιστα, ξεκινήσαμε φέτος το πρόθυμα να παίξαμε τα ούλα στο Τσίριο εκτός που ήταν μόνοι, που έχασαν. Άρα το γεγονός ότι δεν έκαναμε νίκη εκτός Τσίριου, νομίζω... Αν το θέλεις τα χαρκιά ότι έκαναμε νίκη εκτός Τσίριου, εντάξει, έκαναμε νίκη εκτός Τσίριου. Ναι, ενώ κάποιος πρέπει να βλέπω να λέω πιο σφαιρικά. Γιατί μας λέει, για παράδειγμα, ότι από όλους πέρσι, ξέρω εγώ, έκαμε 10 παιχνίδια ήττητος, 12 παιχνίδια ήττητος στο τέλος του πρωταθλήματος. Ναι, ισχύει. Είναι και ένα στατιστικό. Τώρα κατά πόσον παίζει κάποιο ρόλο ούτε το ένα είτε το άλλο, εγώ νομίζω δεν παίζει κανένα. Είναι και λίγο το πρόγραμμα. Ο Απόλλωνας έπαιξε πολλά συνεχόμενα στο Τσίριο, γι' αυτό που φαίνεται πολύ διάστημα να κάνει νίκη. Συν το γεγονός ότι παίζουν όλα τα ευρωπαϊκά εκτός Τσιρίου, το οποίο είναι τραγικό. Υπομονή, γιατί κοντεύκει. Κοντεύκει το όνειρο, είναι. Νομίζω, ναι. Πόσο σημαντικό είναι να μπει σε εκείνο το γήπεδο Ευρωπαίος και κυρίως σε θέση Champions League. Νομίζω να είναι το κλειδί για τον Απόλλωνα στο μέλλον. Τον το πράγμα νομίζω. Να κάνει το έξτρα βήμα. Νομίζω ναι. Γήπεδο, νέο γήπεδο, συν Champions League, προκριματικά του Champions League, ναι. Νομίζω να κλειδί. Προκριματικά του Champions League, να πούμε ότι ο προαθλητής φέτος παίρνει κατευθείαν ομίλους του Conference. Αν περάσει και μια ομάδα, μπαίνει ομίλους του Europa. Άρα, είναι πολλά σημαντική χρονιά σε θέμα έξοδο στην Ευρώπη και οικονομικά και άλλος πώς το να μπει ομάδα σε ομίλο. Και είναι κάτι που επενδύσαν κάποιες ομάδες, πολλά λεφτά για να πετύχουν και μέχρι τώρα τα αποτελέσματα τους βλέπουμε τα. Ναι. Άρα, είναι έναν ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Οι ομάδες έβαλαν λεφτά γιατί όντως θέλουν τούτα τα εισιτήρια, τα πολλά σημαντικά εισιτήρια για να σε βοηθήσουν να ανέβεις σκαλή σε σχέση με τον άλλον που να μείνει στάσιμος. Το gap μεγαλώνει μέσω της Ευρώπης. Το οικονομικό. Αν έχεις και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι βοηθούν στο να γίνουν σωστές μεταγραφές και να χρησιμοποιούνται σωστά τα λεφτά, τότε ανείς διαφορά να αποστάσεις. Ξαναλέω, δεν έχει καμία σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ο φίλος ο Μάικ λέει, για να μην ξακάωμε νίκη, με κόφτη να παίζουν παθιασμένα. Φίλε, που το πρώτο, να έβαλω τα ευρωπαϊκά, να πω ότι στο πρωτάθλημα τουλάχιστον, η ομάδα βγάλει πάθος. Βλέπω προσπάθεια. Υπάρχει θέληση. Βλέπω προσπάθεια. Γιατί και στα παιχνίδια που χάσαμε, όντως υπάρχει θέληση. Εντάξει, τώρα να μην ξανακάνουμε νίκη. Να τα συνδυάζουμε και να πιο προτιμούμε. Όμως ναι, είναι κάτι πολλά σημαντικό που συμφωνώ με τον Μιχάλη, ότι σαν οπαδούς του Απόλλωνα, τουλάχιστον εμένα προσωπικά, εγώ το θέλω. Δηλαδή να μπαίνει ο παίχτης μέσα στο γήπεδο, να τρέχει, να προσπαθεί, κάποιες φορές να κερδίσεις, κάποιες φορές να χάσεις. Εντζήτες μέσα στο παιχνίδι. Αλλά είναι προσπάθεια να γίνεται. Να υπάρχει έναν πλάνο, να υπάρχει μια οργάνωση. Και νομίζω υπάρχει φέτος. Και βλέπει εδώ και ο κόσμος. Γιατί και με την Ομονία, και με την ΑΕΚ, ο κόσμος ήταν και χειροκρότης. Ο κόσμος χειροκρότησε. Επειδή είδε προσπάθεια, ρε φίλε. Ακριβώς. Και με την ΑΕΚ. Αν θυμάσαι, μετά φάεις μια γερή νίτσα μπάτσο μέσα στο σπίτι. Φίλε, τα προηγούμενα χρόνια έτρωες 4 από την ΑΕΚ στο Τσίριο. Δεν ξέρω εντός να το αντιμετωπίζει ο κόσμος. Χάσαμε 2-5 και νομίζω ο προπονητής ήταν με την βαλίτσα στο χέρι. Εντάξει, χάσαμε 2-5 και μετά πήγαμε να βάλαμε 4 της Λοκομοτίβ. Αν θυμάσαι. Θυμούμε, 0-4 βεβαίως. Μετά μειώσα στο τέλος 1-4. Εντέρε Μάικ, μου έναμε ξακάμε νίκη ρε φίλε. Εντατική που μας βλέπει λέει, άμε ξακάμε. Κοιτάξτε, για να ολοκληρώνουμε, η ομάδα βγάλει τα στοιχεία τα οποία θέλουμε. Σαν οπαδοί, πάθος, θέληση, υπάρχει βελτίωση εβδομάδα με εβδομάδα.
Ευτυχώς έρχονται τα θετικά αποτελέσματα. Είναι κοντά η ομάδα ψηλά. Είσαι δύο πόντους που την κορυφή. Και δημιουργείς αποστάσεις που άλλους συντεχνικούνται σου. Ακριβώς. Είναι βαθμολογικά τα δεδομένα εντιαμέ ξεκάθαρα. Και αν είμαστε στη θέση κάποιου άλλου, να λέμε δυστυχώς κόφουμε πίσω. Είναι η πραγματικότητα. Και έχεις δύο παιχνίδια εσύ, όπως είπε και ένας φίλος, έχουν οι άλλοι μεταξύ τους. Υπάρχει από ΕΛΑΕΛ, υπάρχει ΑΕΛΑΕΚ, υπάρχει Άρης ΑΕΚ. Ο Άρης είναι μέσα στην τριάδα. Πολλά δυνατή ομάδα. Και ο Άρης. Άρα και εκείνος χτυπάει συντήριον Ευρώπης. Νομίζω ναι. Που κάποιο μεγάλο είναι να κόψει έξω για να πιάσει συντήριον Ευρώπης ο Άρης. Τώρα ποιον είναι να κόψει, είναι να φανεί στην πορεία. Ευρώπης εξάδας. Μα που την εξάδα είναι πέντε πάνε Ευρώπη. Ναι, στην ουσία. Άρα το να είναι ο Άρης για μέ και ο Ολυμπιακός είναι μέσα στην εξάδα, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Τώρα, νομίζω ναι. Δεν είμαι σίγουρο. Άρα υπάρχουν το γεγονός ότι κέρδισε τον Ολυμπιακό. Σκεφτώ ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε ένα από ελ και μόνο. Και δεν έχασε από την ΑΕΛ. Παίζει στη δόξα. Η δόξα κέρδισε την ανόρθωση, ήρθε η ισοπαλία με την ΑΕΚ στην πρώτη αγωνιστική, έχασε από την Ομόνια όπως έχασε. Ισοπαλία με το ΑΠΟΕΛ. Άρα, τούτα τα παιχνίδια τα κερδίζει εσύ αμέσως καλύφθηκες διαφορά από τους άλλους που έχασαν πόντους με τις τις ομάδες. Τις θεωρητικά εύκολες, αλλά νομίζω ότι μόνο εύκολες είναι. Βλέπει και τον εξτρέμι της δόξας. Μα τι μου λέει εχθές τα ΑΠΟΕΛ. Ναι, εκείνος που κέρδισε και ο πέναρτη. Κέρδισε και ο πέναρτη και σκόραρε και έναν πανέμορφο γκολ. Άρα η ομάδα πρέπει να προσγειωθεί που τα απόψη για το παιχνίδι της δόξας, το οποίο είναι Παρασκευή. Δεν ξέρω γιατί παίζουν Παρασκευή εντάξει. Κυριακή Παρασκευή. Θα πρέπει να παίζει μια ομάδα που ξέρω εγώ Σαββάτο Παρασκευή. Ναι, τώρα έχει έπρεπε. Τέλος πάντων, είναι πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν, αλλά για παράδειγμα τον goal line technology τώρα που έπρεπε. Εν έπρεπε στην Κύπρο να υπάρχει goal line technology κάθε εβδομάδα, αν έχουμε θέμα, έπερασε το VAR. Εφέραμε το VAR και έχουμε goal line technology. Εντάξει, δάμε, εφέραμε το VAR και δύο κάμερες έχει. Έχει δύο κάμερες και χρησιμοποιούνται και σωστά, ρε φίλε, και χρησιμοποιούνται σωστά το VAR. Καταρχάς, οι κάμερες δεν είναι καθαρές. Είμαι πολλά σημαντικός παραγόντας. Θέλω μια φάση στο ΑΕΛ Ομόνια πέρσι με το πέναρτι που το πάσε που επίγαινε η μάπα για μέσα στην περιοχή ήταν 144 πίβουλα λουμένη κάμερα. Δεν καταλάβεις. Δεν καταλαβαίνεις, αλλά είναι το πέναρτι πιθανό να έκρινε και τίτλο. Ακριβώς. Πολύ πιθανό να έκρινε τίτλο. Μια ισοπαλία σημαίνει διαφορά σου με την Ομόνια να δάθει ο βαθμός πιο κάτω. Όπως είπες, τον goal line, γίνεται. Τον goal line technology, γίνεται. Σήμερα ο διαιτητής, βασικά πράγματα, ρε. Δηλαδή όχι επειδή κερδίσαν. Βασικά πράγματα. Τσιμπά την μπάλα ο Αλπάνης φκένει μόνο στο πίτα και σταματά το παιχνίδι. Με ποια άλλη ναι, μπράβο, σταματά μπράβο, το παιχνίδι. Ναι. Μα δηλαδή πρέπει να είσαι επιστήμονας να σκεφτείς κάποια πράγματα. Βασικά πράγματα. Πραγματικά δεν ξέρω τι φίλε, δυστυχώς είναι πράγματα που βλέπουμε κάθε αγωνιστικό ή μόνο με τον Απόλλωνα. Μην είμαστε και... Φίλε, είναι αδυναμίες τους. Ξεκάθαρες αδυναμίες. Πράγματα τα οποία δεν μπορεί να παρέμβει το VAR εν τω μεταξύ. Ο φίλος ο Χρήστος λέει είμαι φαν του Σοφρόνη αλλά θα σχολιάσεις διασκέψεις τύπου των αγώνων μεταξύ του προπονητή μας και τώρα του Σοφρόνη. Φίλε Χρήστο, εγώ δεν θέλω να σχολιάσω τις διασκέψεις του Σοφρόνη, απλά να πω ότι για τον προπονητή σίγουρα μας... να διαφορετικά τα συναισθήματα του κάθε... Είναι μόνο θέμα συναισθήματα, ρε κοτσο, εγώ νομίζω τον που θέλει να πει ο φίλος παρόλο, εγώ θα σχολιάσω στο Σοφρόνη, θέλω να πω για τον προπονητή μας ότι πάει στη διάσκεψη, εξηγά σου με λεπτομέρεια. Πώς βλέπει το παιχνίδι. Βλέπει αν έκαμε σωστό, βλέπει αν έκαμε λάθος, είναι να πει. Είναι να... Για μένα είναι πραγματικά, εγώ να θυμούμαι προπονητή να κέρδισε παιχνίδι ντέρπι με την ΑΕΛ και να φκεί να πει παιδιά συγγνώμη, σήμερα είναι κοουτσάρα σωστά την ομάδα. Θυμάσαι έτσι πράγματα, εγώ δεν θυμούμαι κανέναν προπονητή. Εδέραμε την ΑΕΛ και έκαμε διάσκεψη σαν να μου και χάσαμε. Ακριβώς, γιατί ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται το παιχνίδι διαφορετικά. Και πρέπει και εμείς σιγά σιγά στην Κύπρο να αλλάξουμε την νοοτροπία του να κρίνουμε εκ του αποτελέσματος. Δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα. Εχάσαμε που την ΑΕΚ, εχάσαμε που την ΟΜΟΝΑ, λευκήκαμε τα μέσα, υπάρχει βελτίωση. Και τούτη βελτίωση εμετουσιώθηκε σε βαθμούς την επόμενη και την μεθεπόμενη αγωνιστική. Γιατί όντως υπήρχε στο ίδιο. Είναι όντως υπήρχε. Δηλαδή μια διοίκηση, εντάξει, διώχνει έναν προπονητή και μετά βουράει φέρνει άλλο και φέρνει τρεις και τέσσερις κάθε χρόνο. Είναι υγιές το πράγμα. Βλέπεις άλλες ομάδες στο χρόνο που, στο εξωτερικό συγγνώμη που σέρνονται και να αλλάσουν προβλήματα. United. Solskjaer.
Φέρκιουσον, πόσα χρόνια κάνουν και πρωτάθλημα. Ναι, στην αρχή μου είσαι πει. Κουαρτιόλα, Μουρίνιο. Εντάξει, ο φίλος ο Χρήστος λέει ο ένας είναι προπονητής, ο άλλος είναι ο πατός. Εντάξει. Χρειάζεται να συζητήσουμε και τον προπονητή για τον Σοφρόνιο. Ο Σοφρόνης τώρα είναι προπονητής του ΑΠΟΕΛ. Εμείς ασχολούμαστε για το Απόλλωνα. Ο Σοφρόνης πρόσφερε εκείνο που είχε να προσφέρει στον Απόλλωνα. Τώρα στο ΑΠΟΕΛ, ας το σχολιάζουν οι οπαδοί του ΑΠΟΕΛ. Ας το σχολιάζουν, εμείς σχολιάζουμε το Σοφρόνιο και τον Απόλλωνα. Ακριβώς. Άρα, η ομάδα πέτυχε τον σκοπό της, εγκέρδισε με στή εμφάνιση, ο κόσμος είναι ευχαριστημένος. Ελπίζουμε και την άλλη εβδομάδα που να κάνουμε το podcast μας να είμαστε εξίσου χαρούμενοι. Είναι και την άλλη εβδομάδα. Την άλλη. Αν την άλλη, είναι κυρία. Όχι να με έρθεις. Όχι να με έρθεις. Όχι να με έρθεις και αυκό μόνος μου. Ακιώ τον Μάικ να έρθει αν δεν έρθεις. Την άλλη έχουμε παιχνίδι με Δόξα Παρασκευή η ώρα 6. Και μετά είναι το international break και ακολουθεί παιχνίδι με την Bike εντός. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που ήταν και σήμερα μαζί μας. Πολλά ωραία συζήτηση, παιδιά. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Να επαναλάβουμε ότι το σημερινό επεισόδιο θα το βάλουμε στα channel μας στο YouTube και στο Spotify για όσους δεν μπορούν να το ακούσουν live. Και να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα μετά το παιχνίδι με τη Δόξα. Να έρθεις, να σε περιμένω. Θα μην να είμαστε. Έγινε, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα.